Ω κάλεσμα στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκυβερνήσουν, εκλαμβάνεται η φράση του Κυριάκου Βελόπουλου ότι πρέπει να υπάρξει πραγματική πατριωτική διακυβέρνηση και ότι η ελληνική λύση είναι ένα κόμμα που ήρθε να κυβερνήσει. Ένα κόμμα με μονοψήφιο ποσοστό στι ευρωεκλογέ για να μπορέσει να κυβερνήσει τρία χρόνια πριν τι εθνικέ εκλογέ μπορεί να το πράξει μόνο με τη συνεργασία τη κυβέρνηση δεν είμαστε αρνητικοί και συζητούμε με όλου για να κυβερνηθεί με σταθερότητα η χώρα, σημειώνει ιστορικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία σε σχετική παρατήρηση δημοσιογράφου για την δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου. Όπω είχε σημειώσει ο πρώην στενό του συνεργάτη και βουλευτή του κόμματο Αντώνη Μιλονάκη, το μπλοκ για την εκλογή Προέδρου τη Δημοκρατία έχει ήδη σχηματιστεί και θα απαρτίζεται από τι κοινοβουλευτικέ ομάδε τη Νέα Δημοκρατία, του ΠΑΣΟΚ και τη Ελληνική Λύση προκειμένου να εκλεγεί από την πρώτη ψηφοφορία με άνω των 200 ψήφων, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, δηλαδή 158 η Νέα Δημοκρατία, 41 το ΠΑΣΟΚ και 16 η Ελληνική Λύση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν υπάρξει ήδη επαφές και συνεννοήσεις σε ηγετικό επίπεδο των τριών κομμάτων κατά το πρότυπο της Συμφωνίας για τα Μνημόνια Σαμαρά Βενιζέλου Καρατζαφέρη το 2011. Μέρος της συμφωνίας ήταν ο τότε βουλευτή του Λάος, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος υπερψήφισε το μνημόνιο, βάζοντας και αυτός τα φόπλακα στις προσδοκίες να δοθεί ένα τέλος στην εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας.